Το κάνει εσένα για να σε πλήξει. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα. Ναι, να κλείσουμε το θέμα, να πάμε να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική. Γιατί και η ώρα περνάει. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική, μάλλον να δούμε πόσο μέσα πέσαμε στην προηγούμενη αγωνιστική. Πάμε λίγο να δούμε το βιντεάκι τη προηγούμενη αγωνιστική. Θα συμμεζήσουν τα φώτα τώρα, γιατί δεν έχουμε πέσει καθόλου μέσα. Καθόλου μέσα. Μια και έχει στείλω, γράφει λίγο. Σημείωνε, Ρενικό, λίγο τι είπαμε και τι πέσαμε. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάς, ξεκινάω. Ξεκίνασε και όπου συμφωνώ. Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Άσος. Τα βλέπω. Λοιπόν. Σκόντα Πανσαραϊκός. Χ. Πες μου. Α, περιμένεις εμένα, γιατί εγώ δεν είπα στον Ολυμπιακό Βόλο με τον Αστέρα. Διπλές έχουμε. Τι διπλές, ντόρτια δηλαδή. Διπλές, άσο χ, χ2. Όχι, άσο λόγιο, Ολυμπιακός Βόλο. Συμφωνούμε, άσο. Έτσι. Σκόντα Ξάνθη Πανσεραϊκός. Εγώ λέω χ, δεν θα χάσω Πανσεραϊκός. Χ λόγιο, χ. Συμφωνώ. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Δεν ξέρω, έχω ερωτηματικό. Αδυνατό. Δεν ξέρω. Δεύτερο συνεχόμενο χ για τον Παναθηναϊκό, τη Λάρισα την είχα προβλέψει. Ναι, απλά τώρα ο γκμόχ είναι αυτό, τώρα. Δεν ξέρω, εγώ άσο θα πω, εντάξει. Κι εγώ προς τα εκεί κλείνω με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά τέλος πάντων. Για να μην πεις ότι. Εγώ τι είπα, ρε, είμαι κολοτούμπας. Ατρόμητος Εργοτέλης. Το πιάσαμε αυτό. Νομίζω χ θα έλεγα γι' αυτό. Κι εγώ για εκεί κλείνω. Προς το χ. Άρης Κέρκυρα. Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι να απαντήσω, δεν ξέρω αν θα έχει επιστρέψει ο Κόκε. Να σου πω την αλήθεια. Είπα νίκη οριακά. Κάτσε ρε φίλε, πότε έφυγε αυτός. Σήμερα έχουμε Δευτέρα. Είπαμε, Κυριακή. Δεν ξέρουμε αν έχει εισιτήριο επιστροφής. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, με το για να σοβαρευτούμε λίγο. Χ. Άρης Κέρκυρα Χ. Άρης Κέρκυρα Χ. Ναι. Εγώ λέω άσος. Οριακά άσος. Να το. Καλά θυμάμαι. Μου καμίλα. Άρα μήπως ψήφισες και μπουτάρι. Κανένα μηδέν, ξανά. Οριακά άσος λέω. Ψήφισες και μπουτάρι, σίγουρα. Και ο οποίος μια και το ανέφερε τώρα μπουτάρις, ήταν ο άνθρωπος. Έτσι, παρένθεση, ο άνθρωπος που έφερε τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον Άρη τότε, στο μπάσκετ. Και η μεταγραφή του είχε κοστίσει 40 εκατομμύρια για εκείνο τον καιρό. Και είχε δώσει 40 εκατομμύρια. Ακριβώς. Ναι, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λάρισα Πανιόνιος, άσο. Εγώ το έχω πει από την αρχή αυτό. Κοίταξε, ναι, άσο θα πει. Καλά, καλά που το λέω στην αρχή. Είσαι και πολύ σίγουρος. Καλά που το λέω στην αρχή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της Λάρισας στο Αλκαζάρ. Θέλει να κλείσει έτσι είπες, την ιστορική αυτή έδρα με μια καλή εικόνα και θετικό αποτέλεσμα. Να πάρει καλά, ευτυχώς που δεν κάνουμε για στοίχημα. Ευτυχώς που είμαστε άσχετοι. Εντάξει, νομίζω ήταν στη μέρα. Στη μέρα τα παιχνίδια. Εμείς τα προγνωστικά μας ήταν βατά. Ή μέχρι χ. Δεν κερδίζει ΑΕΚ. Κι εγώ έτσι λέω. Α, ειδικά αν παίξω πριν δεν πέσα μέσα. Καβάλα στο επίπεδο της. Μέχρι χ δεν κερδίζει ΑΕΚ. Στο Καβάλα έχει δυσκολέψει όλες τις ομάδες. Μπορεί και ο Άρης να το πήρε το μάτς. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να το πήρε στην προηγούμενη στιγμή, αλλά δύσκολα το πήραν. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή. Και με μικρό σκορ. Και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε και δεν το πήρε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω χ. Έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω να κερδίσει μέσα το πιάσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έχει κάποιες μικροελλείψεις και ο ΠΑΟΚ έχει μάλλον κοντρέρα δεν θα παίξει. Η καλή αγωνιστική κατάσταση δεν είναι η ίδια όμως για εκτός παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Στα εκτός έδρας. Αυτά. Νομίζω ήταν. Το τελευταίο σχόλιο έπεσε μέσα. Εκεί ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Επιβεβαιώθηκε η αγωνιστική κατάσταση, αλλά. Λοιπόν, πάμε λίγο πριν κλείσουμε να δούμε και την κάρτα αυτή τη αγωνιστική. Να πούμε λίγο πάλι έτσι, την εκτίμησή μας. Δεν είναι ότι κάνουμε προβλέψεις. Προβλέψεις μάλλον κάνουμε, αλλά. είναι προβλέψεις ό,τι να είναι. Πάμε Νίκο, Εργοτέλης Λάρισα. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί ο Εργοτέλης μετά το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Εργοτέλης Λάρισα. Νομίζω δεν θα χάσει Λάρισα. Χ θα πω. Κι εγώ για χ κλαίνω, προς το χ κλαίνω. Πανσεραϊκός Άρης. Έχει δύο καλά παιχνίδια εκτός έδρας η Λάρισα με Παναθηναϊκό και Άρη που νομίζω ότι θα έχει το ίδιο πρόσωπο, γι' αυτό και λέω χ. Λοιπόν, Πανσεραϊκός Άρης. Διπλό θα πω.
Διπλό θα πω με επιφύλαξη. Εγώ προστοχή θα πω και κλειστό παιχνίδι. Πολύ σφιχτό παιχνίδι. Διπλό θα πω με επιφύλαξη, επαναλαμβάνω. ΑΕΚ Ολυμπιακός, από ό,τι είδα, ψιλοσυγκλίνουμε. Ναι, νομίζω ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Ψιλοσυγκλίνουμε λίγο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ στα... Και εκεί, προς το άσοχη κλείνω. Με έτσι... Θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί και με μία έτσι, με ένα, με, θα την πω μελανή βραδιά στην απόδοσή της στην Τούμπα. Μπορώ λίγο να το προχωρήσω. Βλέπω Λιμπερόπουλο σκόρερ. Λιμπερόπουλο σκόρερ. Εντάξει, νομίζω το ναι. Παρεκτρέπεσαι. Το παράκανε, τέλος. Πάμε Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης κόντα. Νομίζω δεν θα χάσει ο Αστέρας. Θα κερδίσει. Άσου. Νομίζω άσου. Ολυμπιακός Βόλου Καβάλα. Δύσκολο. Άσου. Εγώ προσωπικά σου λέω. Ολυμπιακός Βόλου Καβάλα, άσο, εγώ διπλό. Διπλό, ε. Διπλό, ναι. Διπλό γιατί σε ανάλογο μάτς το τελευταίο διπλό της Καβάλας με ποιον ήταν, μέσα στον Ατρόμητο. Νομίζω ότι. Πριν κάνα δύο αγωνιστικές, ναι, εκεί είχα πει χίνα, πούμε και την πάτησα. Αλλά νομίζω θα με δικαιώσει αυτή τη φορά η Καβάλα και θα το πάρει το μάτς. Πανιώνιος Ηρακλής. Χι θα πω εγώ. Και εγώ. Χι θα πω με πάρα πολύ κλωτσιά. Εγώ. Μη σου πω ότι κλείνω και προς το διπλό. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν το μάτς. Ο Ηρακλής έχοντας καλό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ο Πανιώνιος παίρνοντας το διπλό τώρα με τη Λάρισα, νομίζω θέλουν και οι δύο ομάδες το πάρουν. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει ο Ηρακλής. Χι θα πω. Χι και ίσως να βγει και διπλό, εγώ πιστεύω. Έχει δηλαδή την ικανότητα ο Ηρακλής να κλέψει το αποτέλεσμα. Ο Πανιώνιος θα ανοιχτεί αναγκαστικά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θέλει πρώτο στη νίκη. Πάω Κατρόμητος. Δεν θα δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω να χάσει μέσα στην Τούμπα δύσκολα χάνει. Δεν. Θα το πάρει το μάτς. Συμφωνούμε εδώ πέρα. Και εγώ πιστεύω θα κερδίσει. Λες να σκοράρει κανένας Αναστασάκος. Να σκοράρει πάλι στην παλιά του ομάδα. Κέρκυρα Παναθηναϊκός. Κέρκυρα Παναθηναϊκός δύσκολο θα έλεγα γι' αυτό γιατί έχει μεσοβόμενο τώρα με την Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω βέβαια. Εντάξει, το μάτς. Φαίνεται η Μπαρτσελόνα να το παίρνει, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Θα πω διπλό λόγω του καινούριου προπονητή, όχι τόσο στην καλή απόδοση που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί η Κέρκυρα παρουσιάζεται με καλό πρόσωπο. Μόνο και μόνο με αυτό το σκεπτικό θα πω, λόγω καινούριου προπονητή, καινούργια νοοτροπία, να δούμε. Εγώ κλείνω προστοχή λίγο. Η Κέρκυρα παραδοσιακά δεν ξέρουμε βέβαια και σε ποιο γήπεδο θα παίξουν. Κέρκυρα νομίζω. Ναι, αν θα παίξει την Κέρκυρα, γιατί ενδέχεται να πάει και. Ναι, να βρέχει. Πάμε Πελοποννησιακό πάλι, δεν ξέρουμε. Εγώ θα πω, κλείνω προστοχή, γιατί η Κέρκυρα παραδοσιακά δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, όποτε έχουν αγωνιστεί. Και. Πάντως θα δείχνει καλό αυτή αγωνιστικό πρόσωπο, δηλαδή. Ναι, είναι... Αυτή η αγωνιστική είναι δύσκολη, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, εγώ πάντως δυσκολεύομαι στα προγνωστικά. Σε πολλά παιχνίδια και στο Κέρκυρα Παναθηναϊκός, που άλλη περίπτωση θα ήταν. Εύκολο για τον Παναθηναϊκό και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, θα έλεγα εγώ. Νομίζω σε άλλες περιπτώσεις, άλλη χρονιά η ΑΕΚ νομίζω θα το έπαιρνε το μάτς. Τώρα παρουσιάζεται προβληματική. Και όπως επίσης και σε άλλα. Το Ολυμπιακός Βόλου Καβάλα, επίσης πολύ δύσκολο μάτς, θα έλεγα εγώ. Δυσκολεύομαι. Ερωτηματικό για μένα είναι πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ. Είμαι πολύ έτσι. Και στον Πανσεραϊκό με τον Άρη, που σε άλλη περίπτωση πάλι ο Άρης θα περνούσε εύκολα από εκεί. Αλλά νομίζω ότι έστω και δύσκολα θα κερδίσει, όπως κέρδισε και στην Καβάλα, έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, θα είμαι εδώ για να κεράσω τα εύσημα και να... Θα φέρεις κεράσματα. Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μανατίδης. Ποιος Μανατίδης, σε κάποιο αθλητικό site. Γιατί έχουμε πολλούς Αμανατίδες εδώ. Ο Γερμανός Γιάννης Αμανατίδης. Α, ο Γερμανός. Μιας και έχει έρθει ένα Μπράβο. Mail εδώ ενός φίλου και ναι. Μας ζητάει να κάνουμε λίγο, να σχολιάσουμε λίγο τις δηλώσεις του Αμανατίδη. Οι σε οποίες? Κάποιο αθλητικό site. Ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά με την αποχώρησή του από την Εθνική και ο οποίος κατονομάζει. Νομίζω ότι η συνέντευξή του αυτή θα συζητηθεί από αύριο τουλάχιστον στις εθνικές ημερίδες. Και κατονομάζει σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται στην Εθνική. Στο ίδιο κλίμα, βέβαια, με τις δηλώσεις που κάνει και ο Γκέκας σχετικά με κάποιους παίκτες που έχουν πάρει αμπάριζα την Εθνική, κάνουν ό,τι θέλουν. Μόνο που η διαφορά είναι ότι ο Αμανατίδης, όπως είπα, αυτή τη στιγμή κατονομάζει και αναφέρει για τον Κατσουράνη, τον Καραγκούνη και τον Χαριστέα που κάνανε ό,τι θέλανε. Θεωρούσαν κάποιοι παίκτες ότι δεν βγαίνουν από την Εντεκάδα. Βρεξιονίστα παίζουν αυτοί, παρότι δεν είχαν την ανάλογη απόδοση και τα ανάλογα παιχνίδια στα πόδια τους με τις ομάδες τους.
Ωραία, οπότε νομίζω βάζει φωτιές ο Μανατίδης. Αρνείται να επιστρέψει, από ό,τι διάβασα τη συνέντευξή του, αρνείται να επιστρέψει ακόμα και στο ενδεχόμενο να πάρει ο ίδιος ο Σάντος το ελικόπτερο και να πάει να συζητήσει μαζί του στη Γερμανία. Και λέει ότι ακόμα και να έρθει ο άνθρωπος θα με τιμήσει το γεγονός, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψει. Όσο η εθνική πηγαίνει καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, απλά το λέω σε. Καίγεται κιόλα κάποιο για να γυρίσει ο Μανατίδης πίσω. Το λέω σε αντιδιαστολή με κάποιες δηλώσεις και κάποιες ερωτήσεις που τέθηκαν στον ΚΕΚΑ ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Και δικαιολογεί το Σάντος που όντως δεν τον ενημέρωσε για την αποχώρησή του. Σε αντιδιαστολή, ξαναλέω, με τον ναι, Γιάννη Μανατίδη. Εκείνος είναι, ναι, ναι, είναι κάθετος ότι δεν θα επιστρέψω και δεν είναι θέμα. Ότι ακόμα και να αλλάξει, και ακόμα και να αλλάξει το κλίμα, δεν πρόκειται να επιστρέψω και θα παρακολουθώ μόνο την εθνική από το σπίτι, από την τηλεόραση. Νομίζω για μένα οι δηλώσεις του είναι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τις συζητάμε καν. Γιατί όταν αρνείσαι ένα όποιο κλίμα και να επικρατεί και να αρνείσει να παίξει στην εθνική ομάδα που είναι τιμή για κάθε παίκτη. Ναι, σωστό. Αφιψηλού και ότι εγώ δεν παίζω πλέον και θα βλέπω μόνο από τηλεόραση και καλά να, κάτω, να πάει. Τουλάχιστον από τη στιγμή που αλλάζει και προπονητή. Αυτό ακριβώ. Και στο φινάλε, ό,τι πρόβλημα έχει. Να μπορέσει να το πρόβλημα το συζητήσει. Να πα κατευθείαν και να το συζητήσει. Ό,τι πρόβλημα έχει, ή το συζητά κατευθείαν, ή το θέτει στα όργανα τα πειθαρχικά που έχει. Νομίζω η αντρίκια στάση και συμπεριφορά αυτό επιδεικνύει. Να πα να βρει τον προπονητή, να συζητήσει, να πει ότι έχω κάποιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, γιατί επήρε χάγγελ είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Μανατίδης. Χαριστές δεν υπάρχει πλέον στη Σάντος εποχή. Και σωστά νομίζω δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ψάξεις να το βρεις και να συζητήσεις μαζί του. Και όχι να βγαίνεις να κάνεις δηλώσεις. Τρόπο αυτά είναι των ποδοσφαιριστών σκέψεις και απόψεις που πολλές φορές δεν υπάρχουν η εξήγηση. Είτε και παρασέρονται πολλές φορές και από μάνατζερ και από διάφορα άλλα θέματα. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την εθνική, είναι τιμή για κάθε έτσι. Ακριβώς. Και τώρα φαίνεται λίγο έτσι με πολύ υπεροπτικές οι δηλώσεις του ότι δεν θέλω να συμμετέχω και. Εντάξει, δεν θες, δεν θες, και δεκτό. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, η αποχώρησή του και η ανακοίνωση της αποχώρησής του έγινε όταν έχασε και τη θέση του από την 11η. Έτσι. Πολλοί του καταλόγησαν αυτό και πολλοί τον είχαν κατακρίνει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα συνεχίζει αυτό και λέει ότι δεν είναι τέτοιο θέμα, ότι έχασα την θέση μου στην 11η και αποσύρωμαι. Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει, έχει μυαλό, διαβάζει, σχολιάζει από μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα. Η συμμετοχή στην εθνική ομάδα σημαίνει σεβασμό πρώτα απ' όλα. Ακριβώ. Σεβασμό και ότι τιμάστε εθνικά σου χρώματα για το σύμβολο τη χώρα. Τώρα δεν θέλει ο Μανατίδης, όχι η ψία Μανατίδης να το κάνει, α μην το κάνει ποτέ. Να διαβάσω ένα mail που έχει έρθει τώρα από κάποιο φίλο, ο οποίο είναι πολύ σίγουρο λέει για το διπλό του Ηρακλή. Εγώ. Όχι, είναι εκείνο πολύ σίγουρο για το διπλό του Ηρακλή. Λέει γιατί πολύ δεκτικό ήταν λέει, και κάθισε στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Και οπότε λέει ευκαιρία είναι να πάρει και αυτό ότι το αξίζει ω ανταμοιβή από το ότι κάθισε για να κερδίσει ο Παναθηναϊκό. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν έχει καμία πληροφορία εδώ ο φίλο. Μπορεί να το στηρίξουμε κι εμεί. Ωραία, λοιπόν να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ναι. Και σου έχω αφήσει το καλύτερο για το τέλος. Δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στη φανέλα του στον Παναθηναϊκό γράφει Λάζαρος. Ναι. Στο όνομά του πίσω στη φανέλα. Λάζαρος. Ενώ στην, ναι, Λάζαρος. Ενώ στην εθνική γράφει Χριστοδουλόπουλος. Ολόκληρο το όνομά του. Αυτό είναι ένα από τα καινούργια ανέκδοτα που άκουσα τελευταία έτσι και πολύ επιτυχημένο. Γιατί. Κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί στον Παναθηναϊκό γράφει Λάζαρος και στην Εθνική Χριστοδουλόπουλος. Γιατί αναστήθηκε. Όχι, όχι, καμία σχέση. Γιατί αν έγραφε Χριστοδουλόπουλος στη φανέλα του στον Παναθηναϊκό, θα τον έβλεπε ο Γκοβού και θα τον πετούσε λουλούδια. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο για το τέλος. Το καλύτερο για το τέλος. Καλό. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε. Σιγά-σιγά να φεύγουμε κι εμείς. Να δούμε καλή αγωνιστική. Την επόμενη, πάλι με ντέρμπι αυτή η αγωνιστική, το ΑΕΚ Ολυμπιακός όπως και τα υπόλοιπα. Είμαι πολύ περίεργος να δω οι διαιτητές που θα.